στο γήπεδο του Μοσχάτου. Ο Φωστήρας έχει νικήσει με 1-0 τον Ερμή Ζωνιανών, χάρη σε γκολ του Τσιμπόκα στο 94ο λεπτό. Μαζί μας έχουμε τον Φώτη Καραγκιολίδη, τον goalkeeper του Φωστήρα, ο οποίος παρακολούθησε, έζησε το παιχνίδι από τα goalpost του. Φώτη, πώς ήταν το μάτς, πώς το είδες εσύ, δικαιούσασαν την νίκη? Νομίζω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Όχι ότι δημιουργήσαμε και χάσαμε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Απλώς είχαμε μια κατοχή στο παιχνίδι και μια υπεροχή που έτυχε να το δουλέψουμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και έτσι χρήσαμε μια ατομική ενέργεια να μας δώσει το τρίποντο. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή στην τελική επιλογή είχαμε κάποια λάθη ώστε να τελειώσουμε νομίζω το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο να γινόταν πιο εύκολο. Τώρα, ανακούφιση, ποια είναι τα συναισθήματα? Γιατί ξέρουμε ότι λόγω της βαθμολογικής κατάστασης η ομάδα σου ήθελε πάρα πολύ αυτό το τρίποντο. Ναι, εννοείται πως θέλουμε. Κυνηγάμε βασικά βαθμούς και αν παίζουμε εκτός έδρας και εντός έδρας. Κάναμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα, μείναμε πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή έχει 3-4 παιχνίδια, έχουμε καλύτερη εικόνα και το σημαντικό είναι ότι παίρνουμε βαθμούς και ανεβαίνουμε σιγά-σιγά στη βαθμολογία πιο ψηλά. Γιατί το πρωτάθλημα, οι ομάδες που θα σωθούν φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα φτάσει πολύ ψηλά βαθμολογία. Πιστεύω να φτάσει και 45 βαθμούς για να σωθεί κάπου εκεί. Μια τελευταία ερώτηση. Εσύ που ζεις την καθημερινότητα μαζί με τους συμπαίκτες σου, νιώθετε ότι η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση ανεβαίνουν, το νιώθετε αυτό? Παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και παίρνεις βαθμούς και ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση και σε και παιχτικά, ατομικά και ομαδικά, έτσι και η ομάδα σου βγάζει καλύτερο πρόσωπο στο γήπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα παίζει και η λειτουργία της ομάδας, να είναι καλή, να είναι κοντά μας στη διοίκηση. Ο προπονητής μας έχει δώσει ένα πλάνο, δηλαδή μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε καλά. Εύχομαι να πάνε και μέχρι τα Χριστούγεννα και να ενισχυθούμε μετά, ώστε να πετύχουμε ακόμα πιο πολλά πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και εγώ, να σε καλά.